Λοιπόν, στο τηλέφωνο έχουμε ήδη τον κύριο Παύλο Χριστίδη, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟ. Καλημέρα κύριε Χριστίδη από Νάξο. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Επίσης, κύριε Χριστίδη, από πού να ξεκινήσει κανείς, είναι τέτοια αυτά που ζούμε αυτό το διάστημα στις εξελίξεις στην πολιτική μας που πραγματικά δεν ξέρει κανείς από πού να αρχίσει. Να ξεκινήσουμε όμως από τα δικά σας. Έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια διεύρυνσης της κεντροαριστεράς. Μπορείτε να μας ενημερώσετε σε τι δρόμο βρίσκεται αυτή η προσπάθεια εν ώψη μάλιστα των χρονικών περιθωρίων που στενεύουν με το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών. Κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι η κυρία Γεννηματά έχει απευθύνει μία πρόσκληση ως επικεφαλής δημοκρατικής παράταξης προς όλους όσους τα προηγούμενα χρόνια ήταν κομμάτι της δημοκρατικής παράταξης, όπως εκφράζονταν από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και προς όλους τους πολίτες οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι σήμερα το δίπολο Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ είναι το δίπολο το οποίο μας οδηγεί σε ένα νέο διχασμό, ο οποίος πολιτικά είναι αδιέξοδος και επικίνδυνος. Εμείς τοποθετούμαστε στον πολιτικό χάρτη με συγκεκριμένες προτάσεις. Γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς και οι ακροατές σας ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα κατάθεσαν μια σειρά προτάσεων και για τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια. Καταθέσαμε μια σειρά προτάσεων για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις διαπραγματεύσεις που κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση με τους δανειστές. Και αυτό το οποίο κάνουμε ταυτόχρονα είναι να πλησιάζουμε τον Έλληνα πολίτη για να ξαναδιαμορφώσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης μαζί του. Πιστεύουμε όλοι εμείς ότι στην Ελλάδα και στον Έλληνα αξίζει καλύτερα. Δεν αξίζει να ασχολείται από το πρωί ως το βράδυ με τα ταξίδια του Πρωθυπουργού, με τον ντύσιμό του, με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται αυτός και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Χρειαζόμαστε μια άλλη Ελλάδα και σε αυτήν είμαστε αποφασισμένοι να δουλέψουμε. Μάλιστα, αν και θα πω για το ενδυματολογικό ενδιαφέρον ότι αυτό πρωτογεννήθηκε στο Ζιβάγκο του Ανδρέα του Παπανδρέου. Ο κύριος Παπανδρέου γνωρίζετε πολύ καλά ότι ουδέποτε συνάντησε πολιτικό αρχηγό με Ζιβάγκο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν στέκομαι στο αν φοράει κάποιος συλλογική γραβάτα. Στέκομαι σε μια γενικότερη συζήτηση η οποία αναπτύσσεται πάντα γύρω από δευτερεύοντα ζητήματα και όχι από τα κύρια. Ναι, κατανοητό. Σαφώς. Βλέπετε ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών? Κοίταξε, με αυτή την κυβέρνηση πρέπει να μας παραξενεύει το γεγονός ότι έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος και δεν έχει τηθεί ακόμα κάλπη. Σε κάθε περίπτωση τα περιθώρια για την κυβέρνηση στενεύουν και θα αρχίσει από εδώ και μπρος στο μυαλό κάθε βουλευτή και κάθε υπουργού να μπαίνει μια βασική ιδέα. Πόσο ακόμα θα δέχομαι να είμαι αγκαλιασμένος με την καρέκλα μου και να ψηφίζω τα πάντα τα οποία μου στέλνουν από την Ευρώπη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αν λοιπόν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δέχεται να αυτοεξευτελίζεται μόνο για την εξουσία και την ομή της, τότε θα αντέξει και λίγο περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση όμως καταραίουν και το γνωρίζουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προκύπτει, ξέρετε, και από όλες τις διαδικασίες οι οποίες είναι κοινωνικού χαρακτήρα αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Είτε λέγεται αυτοδιοίκηση, είτε λέγεται συνδικάτα, είτε λέγεται επιστημονική φορείς, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Και αποδείχθηκε περίτρανα και στο συνέδριό τους. Ανασυγκροτήθηκαν περίπου 20.000 άνθρωποι την ώρα που το ΠΑΣΟΚ του 6% πριν τις εκλογές του Σεπτεμβρίου είχε στο συνέδριό του ανασυγκροτήσει περίπου 60.000 ανθρώπους. Αυτό, ξέρετε, είναι ενδεικτικό νούμερο και κυρίως ενδεικτική είναι η αγανάκτηση και η οργή του κόσμου για τα ψέματα του κυρίου Τσίπρα και των υπολείπων. Η Ιταλία χθες το δημοψήφισμα που έκανε είπε ένα όχι χειρό. Όχι, αυτό το όχι προξένησε πολύ μεγάλη εντύπωση αλλά και ταραχή στην Ευρώπη. Και ρωτώ το δικό μας το όχι που ήταν και με ποσοστό μεγαλύτερο και πολύ πιο συγκεκριμένο πάνω σε ένα οικονομικό πρόγραμμα, όχι σε μια συνταγματική αναθεώρηση. Γιατί δεν προκάλεσε τόσο μεγάλη εντύπωση ή ταραχή? Κοιτάξτε, πάντα τα δημοψηφίσματα σχετίζονται και με αυτόν ο οποίος τα βάζει. Και επομένως ο κύριος Ρέφης σε μεγάλο βαθμό
είναι και θύμα και το όχι στην Ιταλία είναι αποτέλεσμα του διλήμματος που έβαλε ο επικεφαλής της κυβέρνησης, ο κύριος Ρέντσι, και απέναντί τους εκπληρώθηκε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι όλων των υπολείπων κομμάτων οι οποίοι δεν στήριξαν τις συνταγματικές του αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Σίγουρα πάντως η Ευρώπη είναι σε ένα σταυροδρόμι πολύ κρίσιμο όσο οι ανισότητες συνεχίζουν να μεγαλώνουν, όσο το μοναδικό πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι οι πολιτικές λιτότητας, οι οποίες δεν δίνουν βάση στην πραγματική λειτουργία της οικονομίας, αλλά εγκλωβίζουν τον κόσμο σε μια μιζέρια και σε μια δυστοκία και η πραγματική οικονομία δεν λειτουργεί, τόσο θα έχουμε πολιτικές επιλογές οι οποίες θα μας παραξενεύουν. Εγώ θέλω να σταθώ, παρά το αρνητικό του χθεσινού δημοψηφίσματος στην Ιταλία, στη νίκη του αυστριακού υποψηφίου των οικολόγων που κατέβηκε ως ανεξάρτητος απέναντι στον ακροδεξιό υποψήφιο, που είναι μια νίκη ελπίδας ότι στην Ευρώπη υπάρχουν ακόμα αντανακλαστικά, υπάρχουν ακόμα δυνάμεις προοδευτικές, υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται για να λειτουργήσουμε όλοι μαζί και όχι κλεισμένοι ο καθένας μέσα στα σύνορά του χωρίς κανένα ενδιαφέρον για το τι γίνεται γύρω μας. Πολλοί υποστηρίζουν, και μάλλον όχι άδικα βέβαια, ότι αυτό το κύμα λαϊκισμού, αν θέλετε να το πούμε, ή τέλος πάντων φασισμού, είναι δημιούργημα, είναι υποπροϊόν του αποτυχημένου πολιτικού συστήματος. Εσείς τι άποψη έχετε? Η σχέση πολίτη και πολιτικής είναι μια σχέση τραυματισμένη. Και αυτό το βλέπουμε να εξελίσσεται πολλά χρόνια, υπό την έννοια ότι ακόμα και όταν οι πολίτες συμμετείχαν στην πολιτική διαδικασία, πολλές φορές η συμμετοχή αυτή γινόταν με τρόπο ημιτελή και αναποτελεσματικό. Σίγουρα το πολιτικό σύστημα έδωσε αφορμές, όμως ξέρετε δεν υπάρχει άλλη επιλογή εκτός από την πολιτική για να αλλάξει τα γεγονότα, να αλλάξει τα δεδομένα, να αλλάξει αυτό το οποίο γίνεται γύρω μας. Μόνο μέσω της πολιτικής μπορούμε να αλλάξουμε τις ζωές μας και να πάρουμε στην τύχη, την τύχη της ζωής μας στα χέρια μας. Και προς όλους τους πολίτες οι οποίοι μας ακούν, τους ακροατές σας, πρέπει αυτό να το καταστήσουμε σαφές. Εμείς μπορούμε να αποφασίζουμε για το αύριό μας. Και αυτό έχει συνέπειες τις οποίες δεν πρέπει ποτέ να τις υποτιμάμε. Μπορούμε να χτίσουμε ένα πολιτικό σύστημα για το οποίο να είμαστε περήφανοι, με άλλη αντίληψη, άλλη νοοτροπία, χωρίς ακραίες φωνές στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, χωρίς να τσακωνόμαστε για το παραμικρό, φροντίζοντας κυρίως και πρώτα απ' όλα η χώρα μας να βγει επιτέλους από αυτή την κρίση και μετά προφανώς να αναδείξουμε και τις πολιτικές μας διαφορές και διαφωνίες. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Καλημέρα, καλή τύχη. Σας ευχαριστώ και εγώ.